Έχει ολοκληρωθεί το σωματικό τρο παιχνίδι τη δεύτερη αγωνιστική στην κατηγορία, στο πρώτη κατηγορία του Πεκού τη Συνάρτα. Καμπή Σάουκλη 2-2 με ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Έχουμε δίπλα μας τον Νίκο Παλιάτσο στην επιστροφή του στην ομάδα τη Καμπή. Θα μας πει δύο λόγια για αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι. Καταρχήν, καλή χρονιά σε όλους και υγεία και σε εσάς. Το πιο σημαντικό για μας είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει. Καταρχήν, είμαστε μια καινούργια ομάδα με πολλούς νεαρούς παίκτες. Το είδατε και εσείς άλλωστε που μπήκαν αλλαγή. Όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είχε ένταση, είχε πάθος, είχε γκολ. Εμείς ξεκινήσαμε με στόχο μόνο και μόνο αυτό: να δημιουργήσουμε μια καλή ομάδα που θα παίζει ποδόσφαιρο, να μαζέψουμε αυτούς τους βαθμούς που θέλουμε και στη συνέχεια να παίξουν όσο περισσότεροι πιτσιρικάδες μπορούν. Γιατί αυτή η ομάδα που έχει μέλλον, έχει παιδιά από την Ακαδημία που ήρθαν ψηλά στην ομάδα και παίζουν κιόλας. Να έχει μια ομάδα έτοιμη του χρόνου με 7-8 δικούς τους ποδοσφαιριστές. Είναι ο βασικός στόχος. Όσο για το κλειδί, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως και η Δόξα. Έχουν άλλους στόχους διαφορετικούς από εμάς. Εννοείται ότι έχουν τον προαθλητισμό. Εμείς θα παλέψουμε να βγούμε όσο ψηλά μπορούμε. Μετά από αυτά τα δύο αποτελέσματα, πιστεύεις θα κρατηθεί η ίδια φιλοσοφία, θα αλλάξει τίποτα παρότι πέρατε βαθμούς από σωματικούς αντιπάλους? Το είδατε και στις αλλαγές που έκανα. Μπήκαν μέσα 2-15χρονοι. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η φιλοσοφία θα μείνει η ίδια, ό,τι και να γίνει. Φυσικά, οι έμπειροι παίκτες που ήταν στην ομάδα καταρχήν είναι καλά παιδιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι κοντά τους, σε όλους, ό,τι χρειαστούν. Και έχουμε το στόχο αυτό. Ο στόχος μας πάντα είναι αυτός. Δεν υπάρχει. Ο πρωταθλητής βγήκε ο Σκουφάς και έμεινε πάλι στην Α στην κατηγορία. Όποιος και να βγει πρωταθλητής, πιστεύω ότι δεν θα ακολουθήσει πάλι το δρόμο να ανεβεί. Επομένως, για ποιο λόγο να το κάνεις? Νομίζω αυτή είναι η λογική. Πείτε μας και δύο λόγια για το νέο πρωτάθλημα που είναι με μόλις 12 ομάδες. Μετά από χρόνια έχουμε τις λιγότερες. Και μετά, βέβαια, και με τις συνθήκες μετά τον κορονοϊό, πώς επηρεάζει κυρίως τους ερασιτέχνες, πόσο μάλλον επηρεάζει και τους επαγγελματίες, έτσι? Καταρχήν, τα παιδιά ήρθαν από μια εποχή 5 μηνών που δεν είχαν παίξει καθόλου ποδόσφαιρο. Και είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, για όλες τις ομάδες, όχι μόνο τη δική μου. Πόσο μάλλον για τη δική μου που από πέρυσι έχουν μείνει μόνο 3 ποδοσφαιριστές από τη βασική 11η. Σύνολο. Και ήρθαν καινούργιοι ποδοσφαιριστές, αλλά ήρθαν τα παιδιά μας, βοήθησαν. Είναι σημαντικό αυτές οι 12 ομάδες να γίνουν 14, γιατί οι ΕΠΣ με 22 παιχνίδια δεν είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Υπάρχουν καλές ομάδες, όπως είναι το Κλειδί, η Δόξα, ας πούμε, που το ξεροβούνι, που ξέρω εγώ, οι Φιλοθέοι μπορούν να παλέψουν. Αλλά όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές. Και πιστεύω ότι η δική μας είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές ομάδες και το είδατε και στο γήπεδο, όπως και το προηγούμενο Σάββατο. Κάνουμε και μια ερώτηση έτσι προσωπική. Όσο και μπορείς να κρατηθείς, σε βλέπω στα γήπεδα πάντα έχεις την ίδια ένταση, δεν σταματάς ποτέ. Ο σκοπός μου ήταν να σταματήσω. Και ήταν οριστικό δηλαδή, να σταματήσω. Αλλά για κάποιους φίλους που εδώ ήρθαν και τους αγαπάω πραγματικά, γι' αυτούς ήρθα. Και κάποια στιγμή μπορεί και μέσα στο πρωτάθλημα, πολύ σύντομα, να το σταματήσω, γιατί πάνω απ' όλα είναι υγεία, Βασίλη μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Γκότ. Σας, παιδιά, για ό,τι επιθυμείτε. Συνέχεια λοιπόν των δηλώσεων με τον ποδοσφαιριστή του Άκου Λιδίου, τον Πάνο Δήμου. Πέρασε αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο και ήταν αυτό που είχε την ασίστ στον γκολ του Ρούσα. Πάνω ένα παιχνίδι για εσά, θα λέγαμε απώλεια εδώ στο γήπεδο Καμπή, παρότι ήταν ανταγωνιστική για ένα ακόμη παιχνίδι. Πώς βλέπεις αυτές τις δύο αγωνιστικές για την ομάδα σου, που κακά τα ψέματα σας χρήζουν ως φαβορί, αλλά βλέπουμε ότι μέχρι τώρα βρίσκεται κάποιες δυσκολίες? Κοιτάξτε, κανένας δεν είναι φαβορί. Το πρωτάθλημα θα δείξει. Υπάρχουν πολλές ομάδες ανταγωνιστικές. Πιστεύω σε κάθε Σάββατο πρέπει να δίνουμε το 101% για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Ξέραμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς. Είχαμε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Μπορούσε το μάτς να είναι 4-5-0. Όταν δεν βάζει γκολ, λένε ότι θα φας. Φάγαμε, ήμασταν πίσω σκορ. Αφού ισοφαρίσαμε, έχει καλώς. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τον Παναγιώτη Δήμο. Έχουμε δίπλα μας και τον προπονητή του ΑΟΚ Λιδίου, τον Αχιλέα Μανιφά, που να σου πει δύο λόγια αυτό το συναρπαστικό 2-2. Όπως όλα και τον Παναγιώτη Δήμο, Αχιλέα, διαφορετική στόχη πλέον για την ομάδα σας. Πέρυσι, ναι, μένε στην ανταγωνιστική, αλλά λιγότερο άγχος. Φέτος βλέπουμε περισσότερο άγχος στην ομάδα, ίσως γι' αυτό δεν τελειώνει και τις φάσεις. Σίγουρα υπάρχει μια πίεση, γιατί τώρα πλέον είμαστε φαβοροί σε κάθε αγώνα. Θεωρώ ότι είμαστε και φαβοροί για το πρωτάθλημα, το έχω ξαναπεί. Εντάξει, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Ήρθαμε να παίξουμε ένα ντέρμπι πραγματικό. Το ξέραμε από την αρχή ότι ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Εμείς δεν κάναμε τον γκολ. Η Καμπή το έκανε, ευτύχησε να το κάνει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς συνεχίζουμε. Θα δουλέψουμε στα λάθη μας, εννοείται. Και τίποτα. Δουλειά. Αυτό. Τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι είναι καλό που ήρθαν αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές κατά κάποιο τρόπο αυτή η προσγείωση. Δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι, αλλά για να συνεχίσετε στη συνέχεια πιο δυναμικά. Σίγουρα είναι καλό να γίνουν οι γκέλες στην αρχή, όπως λένε. Πιστεύω ότι θα μας κάνει καλό και θα μας εισπυρώσει να έχουμε και μεγαλύτερη συγκέντρωση στη συνέχεια και να μας δείξει ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, πόσο μάλλον εκτός έδρας. Θέλει συγκέντρωση. Αυτό. Και πολλή δουλειά. Πες μας και εσύ δύο λόγια γενικότερα για το πρωτάθλημα. Με μόλις 12 ομάδες, βλέπουμε η απουσία αυτών των πολλών μηνών χωρίς παιχνίδια και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές είναι δύσκολο. Πώς έτσι προετοιμάζεστε? Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπουμε κάθε χρόνο οι ομάδες λιγοστεύουν. Μεγάλα χωριά δεν κατεβαίνουν στο πρωτάθλημα, όπως είναι το Νεοχώρι,
ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία. Και το Κομπότη στο Τσάκ κατέβηκε. Γενικά είναι δύσκολα πράγματα. Ελπίζω να μας βοηθήσουν και οι κυβερνήσεις με κάποια χορηγία, έστω για 1-2 χρονιές. Γιατί είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Είναι ακριβές ακόμα και οι διαιτησίες και όλα. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Όλες οι ομάδες χρειάζονται τουλάχιστον 20.000 μπάζετ σχεδόν κάθε χρόνο. Αυτά τα λεφτά δεν βρίσκονται πολύ εύκολα. Τα χωριά μας είναι η Ήπειρος, γενικά είναι η πιο φτωχή περιοχή της Ελλάδας. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια ενίσχυση, τα σωματεία, όλα τα αεραστεχνικά. Όσον αφορά την προετοιμασία, εντάξει, ευτυχώς εμείς η αλήθεια είναι ότι δουλέψαμε αρκετά καλά. Οι παίκτες μου δηλαδή είχαν τον χρόνο το καλοκαίρι και τρέξανε. Και εγώ είμαι ευχαριστημένος, πιστεύω ότι είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Εντάξει, γενικά όμως είναι δύσκολα τα πράγματα. Εδώ τα γήπεδα ήταν κλειστά. Σε εμάς ήταν λίγο πιο εύκολο για να προπονηθούμε. Τίποτα, αυτό τι να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.